Καλησπέρα σας από θέση ευθύνης και σήμερα, συντροφιά με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, τον άνθρωπο που πανθομολογουμένως έχει συμβάλει καθοριστικά, θα λέγαμε, στην ιστορική εξέλιξη και βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να σας καλωσορίσουμε, κύριε Παπανδρέου. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στα περιφερειακά κανάλια. Και περνάω απευθείας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κύριε Παπανδρέου. Πολλοί είπαν ότι με την Τουρκία μας ένωσε το ρήγμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο ικανοποιημένος είστε από τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι οπωσδήποτε σημαντικά τα βήματα, χωρίς να θέλει κανείς να πει ότι τα βήματα αυτά έχουν λύσει τα προβλήματα τα οποία έχουμε μεταξύ μας. Παραδείγματος χάρη, το Κυπριακό βρίσκεται ακόμα σε μια φάση διαπραγματεύσεων, με την ελπίδα ότι στον μεθεπόμενο γύρο θα φτάσουμε επιτέλους σε μια λύση μετά από 25 χρόνια. Αλλά οπωσδήποτε το Κυπριακό είναι το βασικό ζήτημα το οποίο δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών μας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο καταφέραμε και το οποίο είχαμε ως στόχο ήταν να δούμε μέσα από ένα διαφορετικό μάτι, αν θέλετε, την προσέγγιση όχι μόνο των δύο χωρών, θα έλεγα και γενικότερα της περιοχής. Με την παράδοσή μας, θα έλεγα την παράδοση της κυβέρνησης αυτής, που ξεκινά από το 1981 βεβαίως, να θέλει να δημιουργείται, να αναπτύσσεται μια φωνή ισχυρή της χώρας μας, και πρωτοβουλίες έχουμε πάρει, αλλά και θέλουμε τα Βαλκάνια να είναι μια περιοχή ειρήνης και συνεργασίας. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν και ζητήματα, πάρα πολλά και όλο και περισσότερο μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, που μας ενώνουν και δεν μας χωρίζουν. Να βρούμε το κοινό μας συμφέρον. Και έτσι λοιπόν, παρά την μεγάλη κρίση που περάσαμε πέρσι με την υπόθεση Ωτσαλάν, πρότεινα μέσα από επιστολή προς τον κύριο Τσέμ να ξεκινήσουμε έναν διάλογο για θέματα κοινού συμφέροντος. Θέματα οικονομικά, θέματα πολιτισμού, θέματα περιβάλλοντος, θέματα τουρισμού, θέματα ασφάλειας του πολίτη και την συνεργασία μας σε ευρύτερα ζητήματα της περιοχής. Πόσο νιώθετε ότι ρισκάρατε σε αυτή την προσπάθεια που κάνατε? Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια αποδοχή από τον ελληνικό λαό αλλά και από τον τουρκικό λαό αυτής της προσέγγισης. Και δεύτερον, αυτή η προσέγγιση έφερε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ήρθαν και οι σεισμοί, όπου ο ελληνικός λαός, με ένα πολύ αυθόρμητο τρόπο και πολύ σοφό θα έλεγα, έστειλε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς τον τουρκικό λαό ότι εμείς δεν έχουμε προκαταλήψεις, δεν είμαστε παραδοσιακά, για λόγους παράδοσης, εκ των πραγμάτων εχθροί. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να είμαστε δύο χώρες ή δύο λαοί που να βλέπονται, να συνεργάζονται με τρόπο φιλικό. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα επίσης προς την τουρκική ηγεσία. Ότι πιστεύουν οι λαοί, ότι και μετά ανταποκρίθηκε και ο τουρκικός λαός, πιστεύουν οι λαοί ότι πρέπει να δουλέψουμε, να δουλέψουν οι δύο ηγεσίες των δύο χωρών προς μια κατάσταση, ένα κλίμα, ένα πλαίσιο ειρήνης και καλής γειτονίας. Είναι σαφές ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να μην γίνει αυτή η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Απλώς υπήρχαν διαφορετικές απόψεις στο μυαλό της μιας πλευράς και στο μυαλό της άλλης πλευράς. Πού πιστεύετε λοιπόν ότι υπήρχε το κενό, τι συνέβη και γεφυρώθηκε, γιατί αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα νομίζω ότι διάκειται θετικώς σε αυτό που έγινε με την Τουρκία. Άρα κάτι έλειπε λοιπόν. Ποιο στοιχείο είναι αυτό που νομίζετε ότι έλειπε για να ενωθούν οι δύο πλευρές? Πιστεύω ότι αν σκεφτεί κανείς ότι 40 χρόνια ουσιαστικά έχουν περάσει χωρίς να είχαν γίνει επίσημες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στην Τουρκία, κάτι το οποίο έγινε πρόσφατα, πριν από ένα μήνα περίπου, καταλαβαίνει κανείς ότι υπήρχε ένα κενό. Ένα κενό συνεννόησης, ένα κενό στην επικοινωνία, και σε αυτό το κενό μπορούσαν να εισχωρήσουν
και πραγματικές και πραγματικά προβλήματα, αλλά και πάρα πολλά τα οποία ήταν ψυχολογικά. Πάρα πολλά τα οποία ήταν ίσως μια έλλειψη γνώσης το τι ακριβώς θέλει η άλλη πλευρά. Επικοινωνιακό άρα, λοιπόν, έλλειμμα, λοιπόν. Όχι μόνο επικοινωνιακό έλλειμμα, αλλά και εμπεδομένες πια προκαταλήψεις για το ποια είναι η άλλη πλευρά και τι θέλει. Και τα οποία βέβαια τα τελευταία 40 χρόνια έχουν περάσει από διάφορες φάσεις και βέβαια έχουν γίνει και πολλές φορές και προσπάθειες. Ο Ανδρέας Πανδρέου έκανε μια συστηματική προσπάθεια τότε με τον Οζάλ μιας προσέγγισης μετά από μια μεγάλη κρίση στο Αιγαίο, το οποίο βεβαίως δεν ευωδόθηκε. Θα έλεγα ότι δεν είχε δυνατότητα διάρκειας και βέβαια ένας λόγος ήταν ότι και ο ίδιος ο Ανδρέας Πανδρέου τότε είχε την περιπέτεια με την υγεία του, που ήταν ένας λόγος που δεν του επέτρεψε να επιμείνει σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθήσαμε και εγώ και ο κ. Τσέμ ήταν να δούμε με προσεκτικά βήματα εάν μπορούμε να προσεγγίσουμε η μία χώρα την άλλη πάνω σε ζητήματα κοινού συμφέροντος. Και βεβαίως δεν γνωρίζαμε ποιες θα ήταν οι προθέσεις της άλλης πλευράς, ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις της άλλης πλευράς και αν πράγματι υπήρχε ένας χώρος, μια δυνατότητα αυτής της προσέγγισης. Αναδείξαμε λοιπόν το κοινό μας συμφέρον και εκεί ήδη έχουμε υπογράψει 9 συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν πια μια βάση για την ασφάλεια, για τη συνεργασία. Αυτό το οποίο νομίζω κάθε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας θα πρέπει να προωθεί, να δώσει το αίσθημα ασφάλειας και προώθησης του συμφέροντος της χώρας του, του ίδιου του ελληνικού λαού, σε σχέση με τις χώρες τις γειτονικές. Η γνωριμία και η επικοινωνία, λοιπόν, ας πούμε ότι μάλλον γλυκαίνει και τις καρδιές των πιο σκληρών, ή να δούμε αν αυτό θα ισχύσει στην πορεία, κύριε Παπανδρέου. Επιχειρήσαμε και εμείς έναν δημοσιογραφικό απολογισμό του τι ακριβώς συνέβη την τελευταία περίοδο πολιτικά. Ο διπλωματικός συντάκτης ο Νίκος Μεγκρέλης ετοίμασε ένα βίντεο το οποίο και θα παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Κατά τη γνώμη μου, ο Γιώργος Παπανδρέου εκλήθη να επιλύσει τρία ή μάλλον να χειριστεί τρία κρίσιμα προβλήματα από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρώτο ήταν η υπόθεση ο Τσαλάν και μάλιστα από ένα σημείο όπου η Ελλάδα είχε, θα μπορούσε να πει κανείς, εξευτελιστεί με τη σύλληψη του Τσαλάν. Ο Γιώργος Παπανδρέου με τους χειρισμούς που έκανε κατάφερε να απεγκλωβίσει όλους αυτούς που βρίσκονταν στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια και ιδίως στις Κούρδισσες, χωρίς να ανοίξει μύτη και χωρίς να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Φανταστείτε αν είχε γίνει κάτι εντελώς το αντίθετο ή κάτι στραβό. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του Κωσόβου. Και πριν από την έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών, ο Γιώργος Παπανδρέου και η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησαν με κάθε τρόπο, με κάθε διπλωματικό τρόπο, να αποσοβήσουν τους βομβαρδισμούς και ανέπτυξαν μια φιλελληνική πολιτική. Ταυτόχρονα έπρεπε να συγκεράσουν το εθνικό συνέστημα που ήταν κατά των ανατολικών βομβαρδισμών από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη έπρεπε να ανταποκριθούν, η ελληνική πλευρά τουλάχιστον, έπρεπε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Κατάφερε να τα κάνει και τα δύο η ελληνική πλευρά και ταυτόχρονα κατάφερε να δώσει και ένα στίγμα πολύ φιλιρηνικό. Το τρίτο σημείο το οποίο χειρίζεται ο Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη γνώμη μου μέχρι στιγμής με μεγάλη επιτυχία, είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η διέξοδος τα ελληνοτουρκικά προβλήματα να γίνουν ευρωπαϊκά νομίζω ότι είναι η μόνη ρεαλιστική αυτή τη στιγμή. Αν θα πετύχει ή όχι, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει. Οι παράγοντες και οι παράμετροι είναι πάρα πολλοί. Όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτή η επιλογή ήταν η μόνη ρεαλιστική, η μόνη εφικτή πολιτική. Και νομίζω ότι οι φωνές της έντασης, οι φωνές της πατριωτοκαπηλείας, οι φωνές της έντασης για το Αιγαίο και για την Κύπρο οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια που στο τέλος τους βρίσκονται οι εθνικές παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι η πολιτική που ακολουθεί ο Γιώργος Παπανδρέου στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι αυτή που μπορεί να μας οδηγήσει σε διέξοδο από τα διέξοδα. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής καλά το έχει χειριστεί. Μάλλον πρέπει να του στείλετε λουλούδια του κύριου Μεγκρέλη, κύριε Παπανδρέου. Ο κύριος Μεγκρέλης έχει παρακολουθήσει από κοντά σε πολλά ταξίδια μαζί και γνωρίζει καλά τις μάχες που έχουμε δώσει.
Όλα καλά λοιπόν και πολλά υποσχόμενος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Παπανδρέου, αν θα επιμείνετε σε αυτήν την πολιτική και δεύτερον να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα πολίτη, πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή του και η ασφάλεια που νιώθει μέσα στον ελλαδικό χώρο μετά από όλα αυτά που έγιναν και τι προβλέπουμε ακόμα στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμη η στιγμή και μια στιγμή με παραμέτρους που πρέπει κανείς να τους ελέγξει, να τις ελέγξει με έναν τρόπο συστηματικό. Διότι έχουμε ξεκινήσει μια νέα πορεία, υπάρχει η βούληση και από τις δύο πλευρές, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, και στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά θα έλεγα και στο κυβερνητικό επίπεδο, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια επιμονή, μια συστηματική προετοιμασία, κάτι το οποίο βεβαίως κάνουμε ως Υπουργείο Εξωτερικών, μια συνέχεια αυτής της πολιτικής. Θέλω να τονίσω ότι η συνέχεια αυτής της πολιτικής σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα πολίτη. Πρώτα απ' όλα σημαίνει για τους ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα σύνορά μας, στις ακριτικές περιοχές, εκεί που ξεκινά η Ελλάδα, ότι θα μπορούν να ζήσουν με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Και θα έλεγα όχι μόνο ασφάλεια, αλλά ανοίγουν νέοι ορίζοντες. Ιδιαίτερα στις περιοχές του Αιγαίου, μιλώ για τον τουρισμό, αλλά όχι μόνο, και το εμπόριο θα είναι πολύ σημαντικό. Οπωσδήποτε στη Θράκη θα δώσει μια νέα ζωή και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Από τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει, η εφαρμογή τους, την οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει με ομάδες δουλειάς να την προωθούμε αυτή την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, προβλέπεται ότι θα υπάρξει ένα ποσό περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα τεράστιο δηλαδή ποσό, το οποίο θα έχει ως όφελος η χώρα μας και η Τουρκία τα επόμενα 3-4 χρόνια, την επόμενη τετραετία. Υπογράψαμε συμφωνία που αντιμετωπίζει την διασυνοριακή εγκληματικότητα. Συμφωνία που για την επαναπροώθηση των λάθρων μεταναστών. Υπάρχουν πολλά νησιά και όχι μόνο στη Θράκη επίσης που πλήττονται από την αθρώα προώθηση από διάφορους εμπόρους της λάθρων μετανάστευσης. Ήδη προωθούνται και άλλες δύο σημαντικές. Ένα είναι στον ενεργειακό τομέα, που θα δώσει μια σημαντική δυνατότητα συνεργασίας των δύο χωρών σε αυτόν τον τομέα που, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα τώρα που οι τιμές πετρελαίου έχουν ανεβεί, αλλά και επίσης στον αγροτικό τομέα για την υγειονομική αντιμετώπιση ασθενειών, για την που πλήττουν τα ζώα, τις καλλιέργειας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ανοίγονται νέοι τομείς συνεργασίας, πάρα πολύ σημαντικοί. Εάν δε σε αυτό προσθέσουμε την απόφασή μας στο Ελσίνκι, όπου η Τουρκία γίνεται υποψήφια χώρα, αλλά γίνοντας υποψήφια ουσιαστικά μπαίνει σε έναν δρόμο, που θα παρακολουθείται από τους εταίρους μας και εμάς βεβαίως. Θα είμαστε και εμείς από αυτούς που παρακολουθούμε το δρόμο της Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά είναι ένα στοίχημα για το οποίο πρέπει να αποδείξει η Τουρκία ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί, ό,τι έχει την βούληση να αλλάξει. Εάν δεν το κάνει, θα είναι βέβαιος εις βάρος δικό της, του αυτού της, δεν χάνουμε κάτι εμείς. Χάνουμε βέβαιως μια ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, που θα ήταν αρνητικό για μας. Αλλά θέλουμε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία και ήδη δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε με την Τουρκία για να την βοηθήσουμε, να συνεργαστούμε μαζί της για την ευρωπαϊκή της πορεία. Τις προθέσεις της δικές σας και του κυρίου Τζαμ, μάλλον κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει. Παρ' όλα αυτά, η ερώτηση που βγαίνει αυθόρμητα από όλους είναι κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να είναι ικανοποιημένη από τη στάση της Τουρκίας, έστω και τη μέχρι σήμερα στάση της Τουρκίας προς αυτήν την κατεύθυνση, και δεύτερον, πόσες και ποιες παγίδες βλέπετε σε αυτήν την ιστορική εξέλιξη. Καταρχήν υπάρχει ένα άλλο κλίμα, αλλά δεν είναι μόνο κλίμα. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο σχέσεων και με τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, που δημιουργούν ένα κοινό συμφέρον. Άρα λοιπόν και τη διάθεσή μας να, αντί να συγκρουστούμε
να συνεργαστούμε και να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας, όταν Τούρκοι επιχειρηματίες και Έλληνες επιχειρηματίες ήδη αυτή τη στιγμή έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνίες, έχουν προχωρήσει σε τουριστικές επιχειρήσεις μαζί, έχουν δηλαδή δημιουργήσει ένα νέο πλέγμα συνεργασίας, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία των πολιτών, όπως λέμε, ο πολίτης, φορείς, δημιουργούν νέο πλέγμα συνεργασίας, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, μια ασπίδα, η οποία όλο και περισσότερο θα ενδυναμώνει, για μια ένοπλη σύγκρουση, απέναντι σε μια ένοπλη σύγκρουση ή μια σύγκρουση και ένταση που υπήρχε στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, ήδη και το Ελσίνκι δημιουργεί και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο με τις αποφάσεις του Ελσίνκι δεν επιτρέπεται να υπάρξουν, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το Ελσίνκι, λύσεις που είναι είτε με την απειλή χρήσης βίας και με τη χρήση βίας. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα νέο πλαίσιο. Αν αυτό θα είναι αρκετό ή αν θα υπάρξει κάτι μέσα στην Τουρκία που θα αλλάξει, κανένας δεν το ξέρει. Είναι ένα στοίχημα. Ένα στοίχημα καταρχήν για την ίδια την Τουρκία. Μπορεί να γίνει μια χώρα που θα υιοθετήσει τις αξίες τις ευρωπαϊκές, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να γίνει αυτό. Αλλά κανένας δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι προσεκτικά βήματα, συστηματικά βήματα, ώστε να ενισχύσουμε αυτή την πορεία. Αυτή η πορεία, λογικά, όπως είπε και ο κύριος Μεγδέλης προηγουμένως, σημαίνει ότι και προβλήματα δικά μας θα βρουν τη λύση τους, φυσιολογικά, μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τα προβλήματα τα οποία παλαιότερα βλέπαμε ως ελληνοτουρκικά ή θέματα τα οποία εμείς και η Τουρκία έπρεπε με κάποιον τρόπο βλέπαμε ως αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας, είναι θέματα πια της Ευρώπης. Παίρνω το Κυπριακό και πάλι. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, βέβαια είναι διεθνές πρόβλημα, αλλά δεν είναι πρόβλημα το οποίο απλώς οι Έλληνες και οι Τούρκοι βρίσκονται σε μια σύγκρουση για αυτό το ζήτημα. Η Ευρώπη όλη λέει πρέπει να υπάρξει λύση. Η Ευρώπη όλη λέει ότι η Κύπρος θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΑΒ τρόπο. Το γεγονός, κύριε Παπανδρέου, ότι ακόμη και σήμερα παραβιάζεται ο ελληνικός εναέριος χώρος, θα γίνει και αυτό ανησυχία της Ευρώπης. Ας μην το απαντήσουμε όμως, θα το δείξει μάλλον το μέλλον. Εμείς ετοιμάσαμε ένα ακόμη βίντεο. Είναι πάντως ένα θέμα που η Ευρώπη οπωσδήποτε το γνωρίζει και αναμένει ότι θα υπάρξει μια φυσιολογική εξέλιξη σεβασμού της Τουρκίας, των διεθνών της υποχρεώσεων, των διεθνών συνθήκων, για να μπορεί να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Θα το κάνει ή δεν θα το κάνει, είναι το ερώτημα. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να προσπαθήσουμε, διότι είναι τελικά προς το δικό μας συμφέρον. Και εκεί νομίζω είναι το ερώτημα το σημαντικό που πρέπει ο κάθε Έλληνας πολίτης να θέσει. Ποιο είναι το συμφέρον της χώρας μας? Είναι να είναι σε ευρωπαϊκή πορεία και τροχιά η Τουρκία ή όχι? Το αν θα τα καταφέρει είναι θέμα που κανένας δεν το γνωρίζει και ήδη βλέπουμε μέσα στην Τουρκία μια μεγάλη αντιπαράθεση γύρω από κάποια ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κουρδικό. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έλεγα πρέπει να ευχηθούμε σε εκείνους στην Τουρκία που πράγματι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πορεία και θέλουν να μεταρρυθμίσουν την κοινωνία τους, να πετύχουν. Είναι μια πρόκληση, κύριε Παπανδρέου, το τι έκανε η Ευρώπη στην προηγούμενη διετία, τι στάση κράτησε σε όλες τις μεγάλες κρίσεις της ευρύτερης περιοχής. Οπότε, επιτρέψτε μου να αναρωτιόμαστε όλοι μαζί για το τι στάση θα κρατήσει και αύριο για το κατά πόσο είναι δίκαιο ή σωστό. Υπονοείται ότι δεν κράτησε στάση η Ευρώπη θετική για τα ελληνικά θέματα. Είναι λάθος αυτό. Όχι μόνο για τα ελληνικά θέματα. Είναι λάθος αυτό. Δεν θα το περιόριζα στα ελληνικά θέματα. Γενικότερα για τη στάση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, αν θέλουμε. Ναι. Ευρωπαϊκής κοινής αμυντικής πολιτικής. Να πω όμως κάτι. Εδώ η Ευρώπη έχει εδώ και πολλά χρόνια πάρει μια ξεκάθαρη θέση πρώτα απ' όλα στο Κυπριακό. Δεύτερον, στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, δηλαδή στα διμερή ζητήματα, μιλά με την ελληνική φωνή, αν θέλετε, λέγοντας ότι η Τουρκία, αν θέλει, αν θέτει ζητήματα, ας πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να βρει το δίκιο της. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολύ λογική απάντηση και αυτή την έχουμε υιοθετήσει. Άρα, λοιπόν, η Ευρώπη δεν έχει... Αντιθέτως από ίσως αυτό που κάποιοι θεωρούν ότι δεν μας στηρίζουν ή δεν είναι κοντά στις θέσεις μας, οι θέσεις ελληνικές δεν είναι ελληνικές θέσεις με την έννοια ότι είναι στενά δικές μας θέσεις. Είναι θέσεις που συνάδουν, που εναρμονίζονται με μια διεθνή λογική.
για το πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις γειτονικών κρατών, το πώς πρέπει δύο λαοί να συνεργάζονται, δύο κράτη να συνεργάζονται, και γι' αυτό ακριβώς οι δικές μας θέσεις βρίσκουν έδαφος, πρόσφορο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν υιοθετηθεί. Δεν θα επιμείνω... Από εκεί και πέρα, το πώς μπορεί, το ερώτημα το οποίο είναι σημαντικό είναι πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβάλλει ώστε η Τουρκία να μπει σε μια ευρωπαϊκή πορεία. Ακριβώς αυτό πετύχαμε στο Ελσίνκι. Ότι μπήκε σε μια πορεία η Τουρκία προς την Ευρώπη, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ θετικό και ελπίζουμε και για την Τουρκία. Παπανδρέου, δεν θα επιμείνω στο ρόλο της Ευρώπης, γιατί κατά εμέ η Ευρώπη πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι ρόλο θα παίζουν τα μέλη της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη αυτό όσον αφορά την κοινή αμυντική πολιτική δεν έχει ξεκαθαριστεί. Σύνορα, είναι ασφάλεια, ένα μεγάλο θέμα που αυτή τη στιγμή συζητιέται στην Ευρώπη, που προχωρά όμως, για πρώτη φορά προχωρά αρκετά δυναμικά, όπου σε 3 χρόνια. Μακάρι. Η Ευρώπη θα έχει, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ελσίνκι πάλι, τον πρώτο ευρωπαϊκό στρατό, περίπου 60.000 ανδρών. Μακάρι, ίσως τότε να πάρει και μια πιο ουσιαστική έννοια η λέξη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί να θέλει να μοιάζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε καμία περίπτωση στις προηγούμενες κρίσεις, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για την ευρύτερη περιοχή, σε καμία περίπτωση στις προηγούμενες κρίσεις δεν έδειξε ότι έχει μια στάση και μια συγκεκριμένη θέση που να εξασφαλίζει και ένα συνέστημα ασφάλειας στους πολίτες της. Μακάρι όμως να αλλάξουν αυτά. Όλο και περισσότερο, αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδας. Ξαναπάμε σε αυτό. Είναι ο στόχος της Ελλάδας. Και όλο και περισσότερο η Ευρώπη κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι μια μακροχρόνια πορεία. Ήδη με το ευρώ, που μπαίνει η Ελλάδα στο ευρώ, είναι ακόμα μια σημαντική ασπίδα για τα εθνικά της συμφέροντα. Ναι. Εμείς λοιπόν κάναμε άλλη μια προσπάθεια να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να σταθεροποιηθεί αυτή η ελληνοτουρκική σχέση, η βελτίωση στα ελληνοτουρκικά. Ο Διευθυντής Σύνταξης του Αντένα, ο Στρατής Λιαρέλης, ετοίμασε ένα σχετικό βίντεο. Να το δούμε, Υπουργέ μου. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετατόπισε το κέντρο βάρους των σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας σε άλλα επίπεδα και σε άλλα φόρα. Ως δημοσιογράφος οφείλω να καταθέσω μια εμπειρία. Παρακολουθώ από το 1988 μέχρι τα πέρυσι όλες τις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελήφθησαν σημαντικότερες αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν και το ίδιο το μέλλον των δικών μας. Το Μάστριχτ, οι αποφάσεις του Άμστερνταμ. Η Ελλάδα, το σύνολο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν προσανατολισμένο μόνο σε θέματα που αφορούσαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παραδείγματος χάρη, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της κοινότητας. Σημαντικότατα. Έπρεπε να είμαστε εκεί προσανατολισμένοι, αλλά όχι μονοσήμαντα προσανατολισμένοι. Θεωρούσαμε δηλαδή ότι όλη η διαπραγμάτευση για την Ελλάδα άρχιζε και τελείωνε στο θέμα των εξωτερικών συνόρων. Δεν άρχιζε από εκεί και δεν τελείωνε μόνο εκεί. Τώρα ωστόσο είμαστε σε μια φάση όπου χρειαζόμαστε και απτά δείγματα από την άλλη πλευρά. Πρέπει ασφαλώς να συνεχίσει η Ελλάδα την πολιτική την οποία ασκεί, το γείτονά σου πολλές φορές δεν τον επιλέγεις, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζονται και απτά δείγματα από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, ότι το λέω, μέχρι στιγμής υπάρχουν βεβαίως σε επίπεδο εικόνας και σημειολογίας οι υπογραφές των συμφωνιών μεταξύ Γιώργου Παπανδρέου και Ισμαήλ Τζέμ, αλλά από την άλλη πλευρά τα δείγματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής από την Άγκυρα αφορούν μόνο το περιτύλιγμα του πακέτου, αλλά όχι την ουσία του πακέτου. Και αν δεν μπούμε και στην ουσία του πακέτου, τότε φοβούμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα και στο μέλλον. Κύριε Παπανδρέου, ποια είναι η ουσία στην οποία αναφέρεται ο κύριος Λιαρέλης? Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα που θέτει, διότι το έχω ακούσει από πολλούς. Χρειάζεται σύνεση και προσοχή όταν μιλάμε για την ουσία. Διότι για την ουσία, αλλιώς την βλέπει την ουσία η Τουρκία, αλλιώς την βλέπουμε εμείς. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στις διμερείς μας σχέσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα πέραν της υφαλοκρηπίδας που πράγματι δεν έχει οριστεί, δεν έχει καθοριστεί, δεν έχουν καθοριστεί τα όρια και πρέπει να τα καθορίσουμε με τη διαδικασία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Γι' αυτό αυτό το οποίο πρέπει εμείς νομίζω να κάνουμε, με προσοχή να προσεγγίζουμε
τις σχέσεις μας. Αυτό το οποίο θέλουμε από την Τουρκία είναι ουσιαστικά μέσα στην ευρωπαϊκή της πορεία να υιοθετήσει ένα πλαίσιο αρχών, κανόνων, συμπεριφοράς απέναντί μας και εμείς απέναντί τους βεβαίως, που ουσιαστικά να μην αμφισβητούνται δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως αν προκύψουν προβλήματα είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Εκείνο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι να θεωρηθούν ζητήματα κυριαρχίας μας ως θέματα προς διαπραγμάτευση, προς επίλυση, όταν έχουν λυθεί ουσιαστικά αυτά τα θέματα μέσα από τις συνθήκες της Λοζάνης και άλλες συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Και μια και έρχονται εκλογές, κύριε Παπανδρέου, το ερώτημα είναι, εάν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το κλίμα, μπορεί να αλλάξει δηλαδή αυτή η βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ερώτημα πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να μου σχολιάσετε και τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, ενώ για αυτήν την εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να δημιουργήσω κανέναν αίσθημα φόβου ή απειλής ή κάποιου εκβιασμού μέσα σε ένα δίλημα που έχει βεβαίως ο κάθε ψηφοφόρος όταν πάει να ψηφίσει στην κάλπη. Υπάρχει οπωσδήποτε, και κάτι ακόμα το οποίο θέλω να τονίσω, ευρύτερη συνένεση, την οποία βλέπω εγώ και στις επαφές που έχω κάνει με τα κόμματα, αλλά και στην κοινή γνώμη, για αυτή την πολιτική την οποία χτίσαμε βήμα-βήμα. Απ' την άλλη μεριά όμως, θέλω να πω ότι ακούω τελείως διαφορετικά και αντιθετικά μηνύματα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, άλλοι να μιλούν για μια θετική πολιτική την οποία έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα, παράγοντας του κόμματος, και από επίσημα επίσης χείλη να κάνουν κριτική, να μιλούν για λάθος πολιτική, και έτσι λοιπόν δεν μπορώ εγώ να είμαι σίγουρος για το τι θα προκύψει από μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εάν εκλεγόταν μια τέτοια κυβέρνηση. Έχουμε όμως τη φωνή της αντιπολίτευσης, κύριε Παπανδρέου, να ακούσουμε τον Βίρονα τον Πολύδωρο και μετά το σχολιάζουμε. Το Κυπριακό επήρε μια ρηματική έτσι προώθηση, κατοχύρωση πάνω στο Ελσίνκι, ότι δηλαδή θα προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία της Κύπρου ανεξάρτητα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή μάλλον από την προώθηση των, ή οποιαδήποτε θέση της Τουρκίας. Δεν σεβόμαστε δηλαδή τις απόψεις της Τουρκίας, φαίνεται να είναι το κλίμα. Αλλά αυτό είναι πολύ λίγο. Γιατί δεν ξέρω, η στασιμότητα στην ενταξιακή διαδικασία παρατηρείται τώρα, ένα, και δεύτερον, εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι η ουσία του κυπριακού ζητήματος, όπως προσεγγίζεται στις συνομιλίες της Νέας Υόρκης, δεν φαίνεται να φέρνει αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ενώ επισπεύδεται η λύση, πάλι τη στασιμότητα βλέπουμε από την αδιαλαξία Ντεκτάς Άγκυρας, και η ενταξιακή διαδικασία που έπρεπε να τελειώσει, γιατί πήρε τα κριτήρια η Κύπρος, η ενιαία Κύπρος, η δημοκρατία της Κύπρου, δεν φαίνεται και αυτή να προχωρεί στους ρυθμούς που θα θέλαμε. Μια καταρχήν διόρθωση σε αυτά που είπε ο κύριος Πολύδωρας. Στο Ελσίνκι η απόφαση ήταν να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτως όχι των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά ασχέτως της λύσης του Κυπριακού. Και αυτή δημιουργεί μια νέα δυναμική αυτή η απόφαση και για τη λύση του Κυπριακού βεβαίως και διασφαλίζει την πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πάμε στα Βαλκάνια και να σας πω ότι ξανά νιώθουμε όλοι τα σύννεφα, τα μαύρα σύννεφα πάνω από τα Βαλκάνια. Μάλιστα, έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις ειρηνευτικές του ΝΑΤΟ με περισσότερους Έλληνες. Πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο μιας επερχόμενης σύραξης στο Μαυροβούνιο, κύριε Παπανδρέου? Κοιτάξτε, η περιοχή του Κωσυφοπεδίου της Ιουγκοσλαβίας είναι μια αστεία αποσταθεροποίησης ευρύτερα της περιοχής και η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά για να βοηθήσει στην εξομάλυνση των καταστάσεων εκεί, αλλά και στην η εξομάλυνση σημαίνει και η διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, κανόνων, πολιτικής από την διεθνή κοινότητα που θα συμβάλλει στην ειρηνική συμβίωση των διαφόρων εθνοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή. Γι' αυτό έχουμε πει ότι η πολιτική μας είναι καταρχήν μια πολιτική που μιλάει για την μη αλλαγή των συνόρων, δηλαδή τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας κάθε χώρας,
Δεύτερον, την προστασία των μειονοτήτων και των δημοκρατικών θεσμών. Η προστασία των μειονοτήτων σημαίνει ότι δεν έχουν λόγο, δεν έχουν την βάση πάνω στην οποία πολιτικά θα μπορούσαν να διεκδικήσουν να αποσχιστούν από μια χώρα. Και τρίτον, βεβαίως, βλέπουμε ότι χρειάζεται μια βοήθεια προετοιμασίας όλων αυτών των χωρών, δηλαδή εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικά διαμόρφωση δημοκρατικών θεσμών, δημοκρατικής λειτουργίας, διαδικασιών, κράτος δικαίου, ώστε και αναπτυξιακά οικονομική ανάπτυξη, ώστε να μπορούν αυτές οι χώρες να προετοιμαστούν για την μελλοντική τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν και αυτοί κάποια στιγμή μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Εύλογο αυτό που λέτε, κύριε Παπανδρέου. Δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα. Είναι όριμη η περιοχή να δεχθεί μια τέτοια βοήθεια, μια τέτοια συμπαράσταση, ή υπάρχουν όντως σύννεφα πολέμου? Και σε περίπτωση που υπάρχουν σύννεφα πολέμου, η Ελλάδα τι ρόλο θα παίξει, κύριε Παπανδρέου? Γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι στην κρίση την προηγούμενη η αντιπολίτευση μίλησε πολύ έντονα για διγλωσία. Καθόλου δεν υπήρξε διγλωσία. Αντιθέτως, ήμασταν πάρα πολύ ειλικρινείς. Λέγαμε ότι έχουμε από τη μια μεριά μια θέση υπέρ της ειρήνης στα Βαλκάνια και της πολιτικής λύσης στο πρόβλημα του κόσμου πεδίου και πήραμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπήρξε διπλωματική πρωτοβουλία συστηματική από την ελληνική πλευρά, όπου διαμορφώσαμε προτάσεις οι οποίες τελικά υιοθετήθηκαν σχεδόν στο 90% στις αποφάσεις του ΟΗΕ για το πώς πρέπει να λειτουργήσει ένα σύμφωνο για την ειρήνη, έστω και προσωρινό, διότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του κόσμου πεδίου. Και αυτές οι προτάσεις μας, οι οποίες καταγράφτηκαν και με μια πρωτοβουλία Ελλάδας-Τσεχίας κοινή, ουσιαστικά ήταν αυτές οι οποίες υιοθετήθηκαν από τον Μιλόσεβιτς, τον Τσερνομίρντιν και τον Αχτισάρη τις τελικές μέρες της συμφωνίας, όταν είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής στο Βερολίνο. Δεύτερον, χαμένοι ή κερδισμένοι, κύριε Παπανδρέου, από τον πόλεμο στη Σερβία? Νομίζω ότι τα Βαλκάνια γενικότερα βγήκαν χαμένοι. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει με ένα αρνητικό ισοζύγιο. Η Ελλάδα ειδικότερα είχε την ευκαιρία όμως να αναδείξει τον ηγετικό της ρόλο. Και παρά τα προβλήματα στην περιοχή, η Ελλάδα έχει γίνει αυτή τη στιγμή ο πόλος σταθερότητας, ο φάρος, αν θέλετε, που δίνει μια προοπτική στην περιοχή, το πρότυπο, αν θέλετε, το ευρωπαϊκό στα Βαλκάνια, και μας δίνει ένα ιδιαίτερο ρόλο και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, υπάρχουν σύννεφα, δεν θα έλεγα πολέμου, αλλά υπάρχουν σύννεφα πολλά στην περιοχή μας, αλλά αυτό δημιουργεί την ανάγκη, είναι πολύ πιο όριμη η εποχή, η στιγμή, πράγματι ουσιαστικών, ουσιαστικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή, η διεθνή κοινότητα, αυτό το οποίο φαίνεται ουσιαστικά να έκανε, ήρθε, παρενέβη με τον τρόπο που παρενέβη, που η Ελλάδα είχε τις ενστάσεις της και τους προβληματισμούς της και με την πολιτική της έδειξε μια άλλη λογική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο και υπάρχει αίσθηση ότι από εκεί πέρα ξεχάστηκε σε έναν βαθμό η υπόθεση των Βαλκανίων και είναι η Ελλάδα η οποία συνεχώς αναδεικνύει και πάλι την υπόθεση Βαλκανίων, ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, σύμφωνο σταθερότητας και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα αυτό να αναγνωρίζεται διεθνώς, να γίνεται η Θεσσαλονίκη κέντρο της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, υπάρχει ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας με έδρα τα Βαλκάνια, το οποίο βασικά είναι ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης των Βαλκανίων μετά από ελληνική πρόταση, ελληνογερμανική σε αυτή την περίπτωση πρόταση, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήδη στην Θεσσαλονίκη δημιουργούνται πια γραφεία πάρα πολλών χωρών που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Τσεχίας, Αμερικής, ενδιαφέρονται και άλλοι γειτονές μας. Δεν με λένε Ισμαήλ Τζεμ, έχετε καταφέρει να με παραπλανήσετε, να με πάτε αλλού. Εγώ μένω στην κρίση στη Σερβία και όχι πόλεμο, που είπα προηγουμένως, γιατί σήμερα πλέον δεν μιλάμε για πολέμους. Δεν θέλουμε να έχουμε και δεν μπορούμε. Δεν υπάρχουν μάλλον. Έχει αλλάξει ο τρόπος αντιπαράθεσης. Κύριε Παπανδρέου, θα θυμηθούμε ότι στην κρίση στα Βαλκάνια την προηγούμενη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ήταν αυτό που αντέδρασε έντονα, ήταν αυτό που
διαμαρτυρήθηκε με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους. Θέλω να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της κεντρικής, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Ηλία Λέγκερη, ο οποίος θα μας καταθέσει τις απόψεις του για το τι ακριβώς συνέβη και θέλω μετά να το σχολιάσουμε. Μετά χαράς. Προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μια νέα τάξη πραγμάτων, κυρία μέσα στα Βαλκάνια. Και αυτό φάνηκε καθαρά και από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας το 1992, με την υπογραφή και της δικής μας κυβέρνησης τότε. Διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και έχει γίνει τόσα κράτη. Και βεβαίως με την επέμβαση που έγινε από το ΝΑΤΟ, πρώτα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και πράγμα το οποίο έφερε την χώρα αυτή σε καθεστώς νατοϊκού προτεκτοράτου, και την πρόσφατη εξέλιξη που είχαμε στην Ιουγκοσλαβία με τον βομβαρδισμό στο Κωσυποπαίδιο και την Ιουγκοσλαβία, τη Νέα Ιουγκοσλαβία, και στην ουσία την εγκαθίδρυση ενός νατοϊκού στρατού κατοχής στο Κωσυποπαίδιο και τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς προτεκτοράτου, ας το πούμε έτσι, κάτω από την εποπτεία των νατοϊκών στρατευμάτων, που στην ουσία είναι στρατεύματα κατοχής και τα οποία στην ουσία κάθε άλλο παρά έχουν πάει εκεί για να επιβάλλουν δίθεν την ειρήνη ή για ανθρωπιστικούς λόγους, έχουν πάει ακριβώς για να βάλουν το πόδι τους στην περιοχή αυτή, ανοίγοντας τον δρόμο, από ό,τι φαίνεται, στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Αμερικανών για το μεγάλο παιχνίδι το οποίο γίνεται της αναδιανομής των σφαιρών επιρροής και ειδικά το να βάλουν γερό πόδι στα πετρέλαια τα οποία υπάρχουν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως είναι η περιοχή του Καυκάσου. Όλη αυτή η περιοχή, η οποία είναι στρατηγική σημασία για τον ενεργειακό πόλεμο, ο οποίος γίνεται και ο οποίος, όποιος επιβάλλει τους όρους του και ελέγξει αυτές τις περιοχές, θα είναι, ας το πούμε, και ένας από τους κερδισμένους στην επόμενη περίοδο που έρχεται. Οπωσδήποτε η οικονομία μπορεί να βοηθήσει. Αλλά όπως έδειξε και η πείρα στα Βαλκάνια προσωπικά, επενδύω μεγαλύτερες προσδοκίες, όχι τόσο σε ένα-δύο μεγάλα deals, μεγάλα έτσι, και λίγο εντυπωσιακά, όσο στην μικρομεσαία οικονομία, η μικρή επιχείρηση, τα επιμελητήρια, η αυτοδιοίκηση, οι θεσμοί και από εδώ και από εκεί να αρχίσουν να δημιουργούν τέτοιες γέφυρες, νομίζω και στα Βαλκάνια αυτό έχει αποδειχθεί. Η διαφορά μας με μια χώρα σαν την Αμερική, τη Γερμανία, είναι ακριβώς ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε μια μπάγκερνη, μια πολυεθνική, ξέρω εγώ, αλλά έχουμε τη δυνατότητα ακριβώς να συνάψουμε σχέσεις κοινωνιών και όχι μόνο σχέσεις επιχειρήσεων. Η πολιτική της υποχωρητικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν σοβαρότατο κίνδυνο για τα εθνικά θέματα. Εμείς έχουμε επανειλημμένως προτείνει ότι απαιτείται η χάραξη άμεσα μιας νέας εθνικής στρατηγικής η οποία θα βάλει σε προτεραιότητα την προάσπιση των δίκαιων συμφερόντων του ελληνισμού. Ο ρόλος της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ. Ο ρόλος της Ελλάδας ήταν σταθεροποιητικός στην περιοχή. Σε μια εποχή που αλλάζουν τα πράγματα παγκοσμίως, οι εσωτερικές δομές είναι σημαντικές. Η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να είναι μια σταθερή δημοκρατία, μια ισχυρή οικονομία και οι κλειδονισμοί που υπάρχουν στη διεθνή οικονομία μπορεί να τη βρίσκουν δυνατή, να μπορεί να προσαρμόζεται, να παίρνει πρωτοβουλίες, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως τις πρώην Ιουγκοσλαβίας, που βλέπουμε τις εντάσεις, την προσπάθεια προσαρμογής να δημιουργεί εντάσεις στις εθνότητες εκεί, τις συγκρούσεις τις εθνοτικές, αυτή την περίπτωση του Κωσόβου μεταξύ Αλβανών και Σέρβων. Παλιές εντάσεις που βγήκαν όμως με μεγάλη ισχύ κατά τη διάρκεια αυτής της νέας προσαρμογής σε μια άλλη καινούργια διεθνή πραγματικότητα. Ο ρόλος της Ελλάδας λοιπόν είναι να βοηθήσει τους λαούς της περιοχής να μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά να αναδείξουν και τις δικές τους φωνές δημοκρατικά σε μια δημοκρατική βαλκανική Χερσόνησο. Πόσο κοντά είμαστε στην επίλυση του Κυπριακού, κύριε Παπανδρέου? Περιμένουμε για τον τρίτο γύρο. Ο τρίτος γύρος ξεκινά τον Μάιο, δηλαδή λίγο μετά τις εκλογές. Πρέπει να ξαναμπούμε στη δουλειά προετοιμασίας, ίσως καθοριστικής, ίσως ιστορικής για το Κυπριακό. Ελπίζουμε με έναν τρίτο και ίσως και τέταρτο γύρο και θεωρούμε ότι η περίοδος από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2000 μπορεί να είναι καθοριστική περίοδος για το μέλλον της Κύπρου. Αλλαγή κλίματος, ντέρμπι ή όχι εκλογές? Οι εκλογές, καμία εκλογική μάχη δεν είναι δεδομένη. Το αποτέλεσμα μάλλον δεν είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν χρειάζεται σκληρή δουλειά,
παρότι το ΠΑΣΟΚ ξεκινά από μια καλή βάση και στις ψηφιομετρήσεις και στις διαθέσεις του κόσμου και θα έλεγα και σε ένα έργο το οποίο έχει να επιδείξει, χρειάζεται δουλειά. Βέβαια το ντέρμπι στο τέλος μπορεί να κερδιθεί και με 3-0. Αλλά πάντως ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, είναι ένας δύσκολος αγώνας. Πόσο θα επηρεάσει το χρηματιστήριο την ψήφο του Έλληνα πολίτη? Νομίζω θα επηρεάσει. Και πιστεύω θετικά προς το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει την σταθερότητα. Έχει δείξει ότι μπορεί να δημορφώσει ένα κλίμα ευνοϊκό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έχει καταφέρει σε δύσκολες αποφάσεις να διαμορφώσει μια συνένεση ευρύτερη του ελληνικού λαού και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο σταθερότητας. Και η σταθερότητα είναι αυτό το οποίο θα διασφαλίσει ότι το χρηματιστήριο θα πάει καλά. Και θα πάει καλά, διότι η ελληνική οικονομία είναι αναπτυσσόμενη. Ο Γιώργος Παπανδρέου ιδιαίτερα δημοφιλής. Μέχρι πού φτάνουν οι φιλοδοξίες του? Αν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, έχει έργο να συνεχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών? Τιμή μου θα ήταν να συνεχίσω αυτό το έργο και να προσπαθήσω να καταθέσω κι εγώ με τις δυνάμεις μου ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Αυτό βεβαίως έχει σχέση και με τον ελληνικό λαό, αν θέλει να επιβραβεύσει μια πορεία και θέλει μια συνέχεια αυτής της πορείας. Κύριε Υπουργέ, διαδεχθήκατε ένα σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη θέση, τον κύριο Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος πιθανώς να σας στεναχώρησε και με κάποιες θέσεις του κατά καιρούς. Ήταν όμως ένα μεγάλο στοίχημα που κληθήκατε και συνεχίζετε να καλείστε να απαντήσετε θετικά. Μαζί με τον Θόδωρο Πάγκαλο, δεν ξεχνώ την προηγούμενη ερώτησή μου, υπάρχουν και άλλες εσωκομματικές φωνές. Πιστεύετε όντως ότι υπάρχουν παγίδες που σας περιμένουν στη γωνία? Τις φοβάστε? Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει να χειριστεί όχι μόνο τα πράγματα της ρουτίνας και εάν ήμασταν σε μια άλλη περιοχή της Ευρώπης, Ολλανδία, Δανία, παίρνω δύο παραδείγματα, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τη δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοί μου σε αυτές τις χώρες. Σαφώς είναι άλλες οι προσμονές και άλλη η καθημερινότητα. Στην περιοχή μας βρισκόμαστε μπροστά πολλές φορές σε κρίσεις, σε απρόβλεπτα γεγονότα. Άρα λοιπόν, πράγματι μπροστά μας δεν είναι πάντα σίγουρο τι θα ξημερώσει. Και εκεί πρέπει να υπάρχει ένα Υπουργείο πάντα έτοιμο να αντιμετωπίσει την κρίση με την γρηγορότερη δυνατή αντίδραση και να μπορέσει αυτό να το κάνει και πετυχημένα. Όσο για την κριτική, όταν υπάρχει είναι πολύ θετική, όταν είναι επικοδομητική, όταν είναι επί της ουσίας. Μπορώ να πω όμως ότι η πολιτική την οποία ακολουθώ σε αυτό το Υπουργείο είναι μια πολιτική την οποία έχουμε διαμορφώσει συλλογικά και στο κόμμα μας, σαν ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην κυβέρνηση μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και η οποία την ενστερνίζεται και ο προκάτοχος, ο κ. Πάγκαλος. Συλλογικά λέτε, εγώ θα σταθώ στο ότι αυτή η ελληνοτουρκική φιλία βελτίωση της σχέσης έχει συνδεθεί άμεσα και έμεσα με δύο πρόσωπα, Ισμαήλ Τζέμ από τη μια μεριά και Γιώργος Παπανδρέου από την άλλη μεριά. Να μην ξεχάσω τι συνέβη στο Ισραήλ, που ήμασταν μαζί, στο Ισραήλ κύριε Υπουργέ, με τους Τούρκους τουρίστες που έπεσαν να σας αγκαλιάζουν αναγνωρίζοντάς σας μέσα από τη θάλασσα με μαγιό. Αυτή με μαγιό, εγώ δεν είχα αυτή γυρίσει. Αυτή με μαγιό. Μακάρι να είχα, δηλαδή, εμείς με κοστούμια και παλτό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, μήπως η ελληνοτουρκική φιλία στηρίζεται στην προσωπική σχέση δύο ανδρών, δύο υπουργών εξωτερικών, και αν αυτή αύριο δεν είναι μέλη της κυβέρνησης, κατά πόσο κινδυνεύει, κύριε Υπουργέ, η ελληνοτουρκική φιλία? Θα ήταν ίσως αλαζονία να έλεγε κανείς ότι δύο κράτη και δύο λαοί στηρίζονται στην προσωπική φιλία δύο προσώπων. Είναι νομίζω βαθύτερη η διάθεση. Και αυτό αναδείχθηκε από και τους σεισμούς, αλλά και τις εξελίξεις τους τελευταίους μήνες. Όμως, πώς διασφαλίζεται? Υπάρχει ένα σημαντικό το οποίο λέτε. Πολλές φορές σε κρίσιμες στιγμές και σε μεταβατικές περιόδους, οι προσωπικότητες, η δυνατότητα επαφής, η δυνατότητα επικοινωνίας, πώς λέμε, ταιριάζουν τα χνότα, μπορεί να παίξει ρόλο. Πριν από λίγες μέρες, κύριε Παπανδρέου, για να κάνουμε μια βουτιά στα βαθιά, είπατε σε συνέντευξή σας ότι αν ήταν εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου θα καμάρωνε για το σημερινό ΠΑΣΟΚ.
Για ποιο Πασόκ θα καμάρωνε, κύριε Παπανδρέου, ο πατέρας σας, για το Πασόκ το εξυγχρονιστικό των αριθμών, για το Πασόκ της δεξιάς και αριστεράς διεύρυνσης? Και μία προσωπική ερώτηση, είστε τόσο ικανοποιημένος όσο δείχνετε από την πολιτική σημίτη? Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα Πασόκ, βεβαίως πολύ συλλεκτικό. Έχει οπωσδήποτε και ρεύματα και απόψεις, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Και αν για κάτι πάλεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα έλεγα είναι μια παράδοση που ξεκινά και από τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Φτιάξαμε ένα δημοκρατικό κόμμα, ανοιχτό στα ρεύματα, ανοιχτό στις ιδέες, ανοιχτό στους ορίζοντες. Μπορούμε και υιοθετούμε, αφομοιώνουμε και νέες προτάσεις, κρατώντας όμως σταθερά τις βασικές μας αξίες. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό και διαμορφώσαμε και ένα κίνημα ενωμένο που επεβίωσε και πέραν του ιδρυτή του και το οποίο νομίζω τιμά τον ίδιο τον ιδρυτή, ότι κατάφερε να βάλει γερά θεμέλια. Δεύτερον, ο εξυγχρονισμός δεν είναι στα νούμερα, είναι για τον πολίτη. Όταν λειτουργεί καλύτερα το μετρό ή μάλλον οι συγκοινωνίες με το μετρό, όταν η δημόσια διοίκηση μηχανοργανώνουμε τη δημόσια διοίκηση για να εξυπηρετείται καλύτερα και χωρίς μέσα και χωρίς ρουσφέτια η δημόσια διοίκηση. Όταν ανοίγεται η προοπτική όλοι να δουλέψουν με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας και να μην περιμένει το μέσο ο άλλος για να βάλει το παιδί του, αλλά να μπορεί να έχει το αίσθημα ότι είναι δικαίωμά του να διεκδικεί μια θέση στον ήλιο. Αν σας ζητούσα να μου συγκρίνετε τους δύο άντρες, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σιμίτης. Οπωσδήποτε διαφορετικοί, ο καθένας με τις ιδιαίτερες ικανότητες τους και οπωσδήποτε νομίζω εκφράσαν και μια διαφορετική εποχή. Η εποχή του αγώνα για να αλλάξει η ελληνική κοινωνία, την εποχή του 1974-81 και μετά αμέσως να εμπεδωθεί αυτή η αλλαγή και πια η αλλαγή, η εποχή σήμερα όπου οι βασικές κατακτήσεις της τότε εποχής έχουν υπάρξει, αλλά πια με έναν πολύ δημοκρατικό και ανοιχτό τρόπο η Ελλάδα κάνει άλματα. Δεν θέλω πολιτικές, θέλω πολιτικούς, κύριε Παπανδρέου. Κώστα Σιμίτης, Ανδρέας Παπανδρέου. Μα εκφράζουν πολιτικές. Εκφράζουν πολιτικές. Για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά είναι πολύ γνωστά, τα γνωρίζει και ο ελληνικός λαός. Εκφράζουν πολιτικές. Αλλά νομίζω είναι συνέχειες. Δεν είναι η προσπάθεια αυτή αντιπαράθεσης μεταξύ ενός παλιού Πασόκ και ενός σημερινού Πασόκ, δεν βλέπω τη βάση αυτή. Βλέπω μια συνέχεια, αλλά η συνέχεια δεν σημαίνει ότι μένουμε σε μια κατάσταση παλαιότερη που τότε είχαμε άλλους στόχους. Διότι τότε μιλάγαμε, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να εμπεδωθεί η δημοκρατία. Σήμερα η δημοκρατία στη χώρα μας είναι γερά, νομίζω, εδρεωμένη. Πώς σχολιάζετε την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να μην κατέβει στις εκλογές, κύριε Παπανδρέου? Τον γνωρίζω καλά τον κύριο Σαμαρά, είναι φίλος μου, διότι ήμασταν και συμφοιτητές στην Αμερική για τα χρόνια του Πανεπιστημίου. Ο κύριος Σαμαράς είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα έλεγα, διότι ήθελε να εκφράσει κάτι διαφορετικό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι πιο σύγχρονο. Κάτι πιο σύγχρονο στην πολιτική, προσωπική του, πιστεύω, διάθεση και προσπάθεια. Το αν το κατάφερε ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά πιστεύω οι ψηφοφόροι του, εκείνοι οι οποίοι τον υποστήριξαν, πολύ περισσότερο μπορούν να ταυτιστούν με τις προσπάθειες που κάνει το ΠΑΣΟΚ σήμερα να αλλάξει τη χώρα μας, να εξυγχρονίσει την πολιτική ζωή, τη δημόσια διοίκηση, τις δομές μας, παρά με τη Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά δεν έχει δείξει κάτι καινούριο από εκείνη την εποχή που έφυγε ο κύριος Σαμαράς. Το αντίστοιχο πιστεύετε και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Δικαίωμά του. Νομίζω αυτό ήταν ένα πολιτικό μήνυμα όταν μια παράταξη ολόκληρη ζητά καλή στελεχός του. Δεν ήταν κάποιο άλλο κόμματος, ούτε είχε διαγραφεί ο κ. Αβραμόπουλος, να κατεβεί στις εκλογές για να βοηθήσει και εισπράττει μια άρνηση
Αυτό νομίζω είναι ένα μήνυμα για την ίδια την παράταξη. Υπήρχε περίπτωση η κυρία Δήμητρα Λιάννη να κατέβει στις εκλογές υποψήφια βουλευτής, κύριε Παπανδρέου? Δεν το γνωρίζω. Δεν το έχω χειριστεί το θέμα και δεν ξέρω αν υπήρχε θέμα. Κύριε Παπανδρέου, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος, ο περίπατος, το ταξίδι που κάναμε στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σας ευχόμαστε και εμείς καλή δύναμη και καλό κουράγιο για το επόμενο διάστημα, το προεκλογικό, αλλά και για ό,τι μέλη να ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Από θέση ευθύνης, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Εμείς σας ευχαριστούμε όλοι μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.